Ο επόμενος ομιλητής είναι ο Γιάννης Σταυρακάκης, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ανάμεσα στις γνωστές δημοσιεύσεις του είναι τα βιβλία «Ο Λακάν και το Πολιτικό» και «Η Λακανική Αριστερά», η οποία μεταφράζεται και στα ελληνικά. Ο τίτλος της ομιλίας του είναι «Για την επιστροφή του πολιτικού, δημοκρατικός αγωνισμός και καλλιτεχνικές πρακτικές». Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μια και τελειώνουμε και είναι η τελευταία η δική μου παρέμβαση, θα επιχειρήσω και μια ανακεφαλαίωση κάποιων θεματικών που επανήλθαν ξανά και ξανά στη συζήτηση. Η πρώτη παρατήρηση που θέλω να κάνω έχει να κάνει με τη γενική σχέση τέχνης και πολιτικής. Είδαμε πώς, μας το ανέπτυξε πολύ ωραία και ο Αυγουστίνος Ζωνάκος και άλλοι ομιλητές, πώς ο χώρος της τέχνης και οι Μπιεναλή θεσμοί του στρέφονται όλο και περισσότερο στην διάσταση και αναδεικνύουν τη διάσταση στην πολιτική. Το ίδιο συμβαίνει, ήθελα να προσθέσω, και στο πεδίο της πολιτικής σκέψης και της πολιτικής θεωρίας. Δηλαδή έχουμε μία στροφή πάρα πολλών στοχαστών, σημαντικών στοχαστών, από την πολιτική θεωρία, μεταξύ των οποίων ο Ρανσιέρ που προαναφέρθηκε, η Σαντάλ Μουφ, στην οποία θα αναφερθώ εγώ περισσότερο, ο Ζίζεκ και πολλοί άλλοι, οι οποίοι ασχολούνται με το καλλιτεχνικό, με το καλλιτεχνικό πεδίο. Και αυτό που τυπώνεται, έχει ενδιαφέρον επίσης αυτό, και στους θεσμούς τους επιστημονικο-επαγγελματικούς των πολιτικών σπουδών, όπως είναι, ας πούμε, το European Consortium for Political Research, η Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης η Αγγλική, θεσμοί που έχουν σχηματίσει ομάδες εργασίας πάνω σε ζητήματα τέχνης και πολιτικής. Άρα μιλάμε για κάτι το οποίο έχει αρχίσει να αποκτάει μία παγίωση, μία θεσμοποίηση και στους δύο χώρους. Τώρα, το ερώτημα βέβαια είναι πώς το πραγματευόμαστε αυτή τη σχέση. Και ήδη ακούσαμε τα δύο, λίγο πολύ στις διάφορες ομιλίες, τα δύο βασικά παραδείγματα, δύο μοντέλα συσχέτισης. Στην πρώτη περίπτωση θα μπορούσαμε να πούμε ότι, που είναι και τα δύο άκρα, αν θέλετε, ενός continuum κατά κάποιο τρόπο, η μία πλευρά θα ήταν ότι η τέχνη δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική ή δεν μπορεί να έχει. Και αυτό μπορεί να πάρει και συντηρητικές και προοδευτικές εκδοχές. Έτσι. Μπορώ να πω ότι η τέχνη δεν έχει σχέση με την πολιτική, γιατί η τέχνη είναι κάτι που αφορά μεκίνες, αφορά μια αγορά η οποία έτσι κι αλλιώς λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ή να πω ότι δεν είναι αρκετά πολιτική, αλλά μας καλεί να πάμε να την υπερβούμε και να λάβουμε μέρος στην πολιτική δράση καθεαυτή. Απ' την άλλη, στον αντίποδα αυτής της οπτικής είναι ότι η τέχνη είναι πάντα πολιτική. Και εδώ έρχομαι στο επίκεντρο της παρουσίασής μου που έχει να κάνει με τη δουλειά της Σαντάλ Μουφ και το πώς συγκεκριμένες καλλιτεχνικές πρακτικές έρχονται να την ενσαρκώσουν με μία έννοια, να την συμπληρώσουν, να την υπερβούν, δίνοντάς της την ευκαιρία να αναπτυχθεί σε νέες κατευθύνσεις. Η Σαντάλ Μουφ ήταν από εκείνους που κατά κάποιο τρόπο έθεσαν με τη μεγαλύτερη δυνατή επιτακτικότητα τη δεύτερη θέση στην οποία αναφέρθηκα. Δηλαδή ότι τέχνη και πολιτική δεν μπορούν να διαχωριστούν. Είναι κατά ανάγκη ένα πράγμα. Αυτό έγινε μέσα από μια προσπάθεια ανάδειξης της έννοιας του πολιτικού σε αντιδιαστολή με την πολιτική. Δηλαδή ενώ η πολιτική, με βάση μια πολύ έτσι διαδεδομένη αντίληψη, είναι ένα κουτάκι, ένα πεδίο που μαζί με διάφορα άλλα κουτάκια, την κοινωνία, τον πολιτισμό, το δίκαιο, την οικογένεια κτλ., συναπαρτίζουν το κοινωνικό όλο, και αυτά έχουν μια αυτονομία και μια διακριτή παρουσία, υπάρχει και μια άλλη άποψη που διαφοροποιεί αυτό το κουτάκι της πολιτικής από το πολιτικό ως ουσιαστικό. Το πολιτικό το οποίο ακριβώς
έχει να κάνει με τη στιγμή εκείνη στην οποία κάθε πράγμα μπαίνει στο κουτάκι του. Δηλαδή πριν αντικρίσουμε τα διάφορα κουτάκια όπως είναι οργανωμένα, κάτι τα έχει οργανώσει. Αυτή η στιγμή η οποία οργανώνει, θέτει τα πράγματα σε μια συγκεκριμένη τάξη, είναι η στιγμή του πολιτικού. Δεν θα πω πολλά πράγματα, είναι κάτι πολύ γνωστό. Μπορεί κάποιος να ανατρέξει στη δουλειά του Κάρλ Σμιτ, αν αντέχει, ή του Κλοντ Λεφόρ ή άλλων στοχαστών, για να δει πώς αναπτύσσεται αυτή η ιδέα του πολιτικού. Το πολιτικό δηλαδή ως εκείνη η στιγμή η οποία αναδιατάσσει μια τάξη πραγμάτων και φέρνει στην επιφάνεια το νέο. Βέβαια αυτή η αναδιάταξη δεν είναι ποτέ καθολική, έτσι, ποτέ δεν μπορούμε να διαλύσουμε τα πάντα και να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Το όνειρο αυτής της μιας καθολικής αναδιάταξης που είναι κατά κάποιο τρόπο θεολογικής φύσης και στο οποίο κατά κάποιο τρόπο μπαίνει πάρα πολύ έντονα και η διάσταση της τέχνης. Η Σαντάλ βλέπει τέχνη και πολιτική ως δύο πεδία τα οποία δεν μπορούν να διαχωριστούν πλήρως. Υπάρχει, θεωρεί, μια αισθητική διάσταση σε κάθε πολιτική πράξη και υπάρχει μια πολιτική διάσταση πάντα στην τέχνη. Επομένως, το ερώτημα δεν είναι πλέον από αυτή τη σκοπιά αν μια καλλιτεχνική πρακτική ή ένα έργο, για παράδειγμα, είναι ή δεν είναι πολιτικά, αλλά πόσο πολιτικά είναι και τι είδους πολιτική ενσαρκώνουν. Δηλαδή, σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, κάθε πράξη μας και κάθε τι που συμβαίνει παίζει ρόλο στο ηγεμονικό παιχνίδι το οποίο διατάσσει, αναπαράγει ένα διατάσσει μία τάξη πραγμάτων στην οποία ζούμε. Το ίδιο επομένως συμβαίνει και για μία καλλιτεχνική πρακτική. Έτσι. Και αυτό δεν έχει καθόλου να κάνει με το αν είναι συνειδητό αυτό το πράγμα. Δηλαδή μπορεί μία τέχνη η οποία δεν έχει καμία συνείδηση της πολιτικής της διάστασης ή η οποία είναι συνειδητά αντιπολιτική να παίρνει μέρος σε αυτό το παιχνίδι το ηγεμονικό που παίζεται γύρω μας. Και βέβαια στην περίπτωση αυτή συνήθως θα παίζει έναν συντηρητικό ρόλο, θα λέγαμε. Επομένως, η βασική προσφορά της MOVE σε αυτή τη συζήτηση που έχουμε κάνει και εδώ σε κάποιο βαθμό, είναι να βλέπει πολιτική και τέχνη ως δύο πράγματα που είναι κατά κάποιο τρόπο πάντα μαζί. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εξειδανικεύει την δραστηριότητα των καλλιτεχνών, έτσι, δεν έχει να κάνει καθόλου με αυτό το πράγμα, ούτε σημαίνει ότι κάτι που έχει συμβεί σε άλλους θεωρητικούς ενδεχομένως, ούτε σημαίνει ότι προβάλλει τον καλλιτέχνη στο νέο ιστορικό υποκείμενο της εποχής μας, που είναι μια άποψη που μπορεί να εμφυλοχωρεί σε άλλες θεωρίες. Της είναι απολύτως συνειδητό ότι η καλλιτεχνική και η πολιτιστική παραγωγή συνιστούν ένα σύστημα τέχνης το οποίο είναι απολύτως συνταγμένο μέσα στον ύστερο καπιταλισμό. Και βέβαια η τέχνη μπορεί κάλλιστα και τις περισσότερες φορές προσφέρει μία στήριξη, λειτουργεί ως ιδεολογικό στήριγμα στις ηγεμονικές δυνάμεις κάθε εποχής. Επομένως, η βασική κατεύθυνση της σκέψης μου είναι ότι η σχέση αυτή είναι αναπόφευκτη και αναπόδραστη, αλλά δεν είναι μία σχέση καθαρότητας ανάμεσα σε τέχνη και πολιτική, είναι μία σχέση ακάθαρτη κατά κάποιο τρόπο. Μπορεί να πάει προς τα εδώ, μπορεί να πάει προς τα εκεί. Μπορεί να λειτουργήσει με τον ένα τρόπο, μπορεί να λειτουργήσει με τον άλλο. Αυτό θα έλεγα είναι κάτι που μπορεί να μας στεναχωρεί αν είχαμε επενδύσει πάρα πολλά σε μια εξειδανικευμένη εικόνα του καλλιτέχνη ή τον είχαμε φορτώσει με πάρα πολλές προσδοκίες. Από την άλλη μεριά, είναι κατά κάποιο τρόπο θέτει τους όρους στους οποίους παίζεται και κάθε πολιτικό παιχνίδι. Έτσι. Ποτέ δεν υπάρχει αυτό το άσπρο μαύρο. Πάντα τα πράγματα
απαιτούν